20 σημεία, 12 Ιουνίου του 12. Εξήγηλε ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αποδεικνύεται ο μεγαλύτερος πολιτικός απατεώνας της τελευταίας 20 ετίας. Από τα 20 σημεία τα προεκλογικά, δεν υλοποιεί 18 σημεία, δεν υλοποιεί ούτε ένα. Αναφέρομαι συγκεκριμένα. Κοστολογημένο πρόγραμμα παρουσίασε 50 δις. Βέβαια, εκείνη την εποχή εσείς δεν το ρωτήσατε που τα βρείτε τα λεφτά. Το θεωρούσατε αυτονόητο ότι τα έχει τα λεφτά. Ακούστε λοιπόν τι έλεγε και τι έγινε. Από εκεί που και το τι έλεγε και το τι έγινε το ξέρουμε. Όχι, τώρα όχι, τι δεν τα ξέρει ο κόσμος όλα. Να μάθετε τι έγινε, τι τα ήταν. Να μάθουμε τι έγινε και τότε το 12. Θα σας πω και εγώ. Άλλη μόνο. Λοιπόν, πρώτον, αποκατάσταση των πολύ χαμηλών συντάξεων. Τίποτα. Δεύτερον, επίδομα ανεργίας για τους αυτοαποσχολούμενους. Τίποτα. Τρίτον, ρυθμίζονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις των προηγούμενων χρόνων, ώστε να μην ξεπερνούν το 25%. Τίποτα. Τέταρτον, οι ρυθμίσεις γίνανε σε κάποιο δόσο. Να μην πέσουν, να μην πέσουν, σε παρακαλώ, σας παρακαλώ, με διακόπτε. Δεν σας διακόψα. Ένα λεπτό. Να μην πέσουν άλλο οι μισθοί στο ιδιωτικό τομέα. Ανάποδα. Πέμπτο, αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 10.000 δραχμές. Τίποτα, από κάτω. Ευρώ, ναι. Έβδομο, αντικατάσταση του ορίου. Όχι, γιατί είναι και πολύ και χρήματα τώρα, γι' αυτό έχουμε και αυτό το θέμα. Θα μας πείτε και γι' αυτό, έτσι. Δεν έχει καμία, βέβαια σας πω. Έβδομο, αντικατάσταση του χαρατσιού. Όγδο, σταδιοκίνηση. Κύριε Γρηγόρη, θέλω να ο κόσμο, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή προπορεύεται στι δημοσκοπήσεις. Όχι μόνο προπορεύεται. Ακούστε με κάτι. Γιατί είπε ο κύριο Αξιώτη κάποια πράγματα. Δεν πατάνε σε καμιά πραγματικότητα. Στην Αχαΐα, προσωπικά, βλέπω 500 άτομα τη μέρα. Ακούστε με, ένα λεπτό. Άλλο θέλω να σας πω. Θέλω να μας πείτε, αντί να κάνετε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση... Δεν κάνω αντιπολίτευση, το πράγμα. Καλά τους κάνετε. Θέλω να μας πείτε αν ο ΣΥΡΙΖΑ, αν το κόμμα σας, τάζει στους πάντες τα πάντα όπως σας κατηγορεί ο κύριος Αξιώτης. Αυτό δεν ισχύει. Εμείς ξέρουμε ότι θα αναλάβουμε χαοτικές συνθήκες. Παραλαμβάνουμε μια καθημαγμένη χώρα, ερυπωμένη, και προσπαθούμε με ένα πρόγραμμα ενός χρόνου, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, να αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική κρίση. Άρα θα πατήσετε στο καμένο γη και εσείς, όπου πάτησαν όλοι οι προηγούμενοι πρωθυπουργοί. Δεν υπάρχει καμένο γη. Υπάρχει κοινωνικός... Συγγνώμη, κύριε Αξιώτη. Είμαστε 9 μέρες πριν τις εκλογές. Είμαστε 9 μέρες πριν τις εκλογές. Όσον αφορά στο πλησιολόγιο. Νομίζω μπορείτε να κάνετε, δεν είναι. Αν με διακόπτει, δεν πρέπει να τελειώσω ποτέ. Είμαστε 9 μέρες πριν τις εκλογές. Μην μου κόψετε παρακαλώ τον ήρμο. Είσαι και νεότερος. Λοιπόν. Είναι μια χώρα ερυπωμένη, καθημαγμένη, ένας κόσμος ταλαιπωρημένος, εξαθλιωμένος, εξαγριωμένος, που ζητάει αυτή τη στιγμή να μπει ένα τέλος και μια τελεία. Και αυτό δεν το κάνει με το ΣΥΡΙΖΑ και όχι με ποσοστά που νομίζετε 3 και 5 μονάδων. Ο κ. Αξιώτης είναι σε άλλο πλανήτη. Είναι σε αυτοδυναμία, σε τροχιά αυτοδυναμίας αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Κομμάτια ολόκληρων κοινωνικών στρωμάτων, παραδοσιακά που στήριζαν το κόμμα του κ. Αξιώτη, μικρό μεσαία αστική τάξη, η οποία σήμερα βρίσκεται στο καναβάτσο, έρχεται μαζικά κατά κύματα πάνω μας. Σε αυτή τη μικρή και μεσαία τάξη, κύριε Γρηγόρη, δεν πρέπει να πείτε ακριβώς τι θα γίνεται, πού θα βρεθούν τα χρήματα. Βεβαίως τα λέμε. Πρώτον, σας το λέω. Εμείς είμαστε συγκεκριμένοι. Θα σας πω τι έχει γίνει, γιατί δεν τα γνωρίζουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, εντάξει, θα μας τα πείτε μετά. Γιατί επικαλούνται τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χωρίς να ξέρουν. Πρώτον και κύριον, εντάξει, αυτό το δούμε. Πρώτον και κύριον, εμείς είμαστε τελείως ξεκάθαροι. Δεν θα παίξουμε. Θα βάλουμε τελεία σε αυτά που ξέρανε στο καθεστώς της διαφθοράς και της διαπλοκής. Υπάρχουν 55.000 εμβάσματα από το 2010 μέχρι το 2014, εκ των οποίων κάποια είναι νόμιμα, ακούστε με ένα λεπτό. Κάποια, τα περισσότερα είναι παράνομα. Δεν νοείται, έχουμε άμεσα, μπορούμε σε λίγους μήνες μέσω των τραπεζικών λογαριασμών να δούμε κάποιος που έβγαλε 1 εκατομμύριο ευρώ την τετραετία αυτή, πρέπει να μας δικαιολογήσει τα τελευταία 10 χρόνια 100.000 καθαρά. Αν δεν μας τα δικαιολογήσει, θα φορολογηθεί. Αν δεν φορολογηθεί, θα υποστεί τις ποινικές διώξεις. Αυτά είμαστε ξεκάθαροι. Δεύτερον, υπάρχουν 7.500 offshore εταιρείες. Ακούστε με. 7.500 offshore εταιρείες ανέλεκτες. Υπάρχουν κομμάτια φορολογικών υποθέσεων. Ληστών, όχι της Λαγκάρντ, που είναι ένα μέρος του πολιτικού προσωπικού της Νέας Δημοκρατίας, είναι μέσα. Κύριε Γρηγόρη, ακούστε με λίγο. Μισό λεπτό. Μακάρι να τα κάνετε. Θα τα κάνουμε άμεσα. Ακούστε με λίγο. Άμεσα. Μακάρι να τα κάνετε. Υπάρχουν κανάλια και καναλάρχες, θα σας εξηγήσω και αυτά. Μάλιστα. Που χρωστάνε 700 εκατομμύρια ευρώ. Συμφωνούμε σε όλα. Και θα πάρουν άδειες από την αρχή όλοι. Συμφωνούμε σε όλα. Θα πληρώσουν όλοι. Δεν θα ξεχάσουμε κανέναν. Δεν θα ξεχαστεί τίποτα. Μισό λεπτό. Βάλτε καταρχάς μια τελεία να τοποθετηθεί και ο κύριος. Να σταματήσει και ο κύριος. Να μιλήσει και ένα λεπτό. Υπάρχουν
κατά τη Swiss Credit, μπείτε στο Google να δείτε, 86.000 Έλληνες αυτή τη στιγμή που έχουν πλούτο πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Εκεί θα βρούμε τα λεφτά. Ελπίζω να τους τα πάρουμε. Θα τους φορολογήσουμε. Να κάνω μια ερώτηση. Αν τα έχουν βγάλει νόμιμα. Αν τα έχουν βγάλει νόμιμα. Να τους τα πάρουμε όλα. Όχι βέβαια. Κύριε Γρηγόρη, παρακαλώ. Όταν λέτε πλούτο, σε τι όριο. Κύριε Αξιώτη, σας παρακαλώ. Έχουμε αρχίσει τον κύριο Λαζαρίδη. Είστε υποψήφιος βουλευτής της περιφέρειας Αττικής με το ποτάμι. Καταρχάς, πόσο ετών είστε, γιατί έμαθα ότι είστε από τους μικρότερους. Είμαι ο μικρότερος στο ψηφοδέλτιο της Αττικής, είμαι μόλις 28 χρονών. Μπράβο. Τι σας έκανε να...